Γεια μης! Λοιπόν, είμαι η Αθηνά Πετρίδου και σήμερα θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ νόστιμο και πάρα πολύ θρεπτικό. Καταρχήν, πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ γιατί ανταποκριθήκατε πάρα πολύ στη συνταγή που έφτιαξα με τα μελομακάρονα. Φτάσαμε εσύ στις 6.000 προβολές. Και συνεχίζουμε. Πάρα πολύ και συνεχίζουμε, ναι, παρόλο που περάσανε οι γιορτές. Ούτως ή άλλως το μελομακάρονο είναι μια συνταγή που κάθε Χριστούγεννα μπορείτε να μπαίνετε στη σελίδα και να βλέπετε αναλυτικά τη συνταγή και να την κάνετε. Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε κάτι το οποίο είναι ακόμα πιο χρήσιμο. Το κάνουμε επί καθημερινής βάσεως. Το ψωνίζουμε, μάλλον, επί καθημερινής βάσεως. Και από το να το ψωνίζουμε απ' έξω, καλύτερα να το κάνουμε με τα χεράκια μας και να είναι πιο υγιεινό και πιο θρεπτικό. Και πιο οικονομικό, ε! Και πιο οικονομικό, ναι. Σήμερα θα κάνουμε ψωμί. Ψωμί χωρίς ζύμωμα στη γάστρα. Η συνταγή είναι από μια κυρία που την πήρα τη συνταγή πριν λίγο καιρό. Είναι η κυρία Μυρτό Αγγέλου. Από αυτήν την έμαθα τη συνταγή, την έκανα την πρώτη φορά και ξετρελάθηκα και από εκεί και πέρα την κάνω συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι υλικά θα χρειαστούμε. Είναι πανεύκολο, απλά το μόνο θέμα που έχει, που δεν είναι θέμα στην ουσία, ετοιμάζετε, κάνετε μια προεργασία τη ζύμη, τη βάζετε στο ψυγείο για 12 ώρες και την επόμενη μέρα ψήνουμε το ψωμί για μισή ώρα, δηλαδή μία μέρα παίρνει απλά. Λοιπόν, βλέπουμε τελικά. Σήμερα, όχι μία μέρα. Τελικά που θα χρειαστούμε, ναι. Λοιπόν, χρειαζόμαστε 1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Άμα δεν θέλετε να βάλετε για όλες τις χρήσεις, μπορείτε να κάνετε και μίξη αλευριών. Δηλαδή μπορείτε να βάλετε 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και 500 γραμμάρια αλεύρι ολικής. Εγώ έβαλα 1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Λοιπόν, 4 κουταλιές της σούπας λάδι, ελαιόλαδο. 2 φακελάκια μαγιά. Εγώ έβαλα ξηρή μαγιά, αλλά μπορείτε να βάλετε και απ' την άλλη τη μαγιά. 2 φακελάκια ξηρή μαγιά, 680 γραμμάρια νερό, προσοχή, το νερό να είναι μέχρι 700 γραμμάρια, όχι παραπάνω, 680 γραμμάρια νερό, 2 κουταλιές της σούπας, 2 κουταλιές του γλυκού αλάτι και 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη. 2 κουταλιές του γλυκού αλάτι και 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη. Λοιπόν, νομίζω τα είπα όλα και πάμε να ξεκινήσουμε. Μέσα σε μια μεγάλη κατσαρόλα ή ένα πολύ βαθύ μπολ, ξεκινάμε και βάζουμε όλα μας τα υλικά. Ξεκινάμε, ρίχνουμε το αλεύρι. Όλο το αλεύρι. Ωραία. Ρίξαμε το αλεύρι. Και τώρα, ρίχνουμε τη μαγιά. Ωραία. Τα ανακατεύουμε λίγο, να μπει παντού η μαγιά. Ωραία. Ρίχνουμε το αλάτι. Ρίχνουμε τη ζάχαρη. Το ανακατεύουμε πάλι ελαφρώς. Και τώρα ανοίγουμε μια μικρή λακκουβίτσα στο κέντρο. Ρίχνουμε το λάδι. Πολύ ωραία. Λαδάκι, να πούμε ότι είναι από την Καλαμάτα, από το φίλο μας, τον Κελεπούρη, έτσι. Και τώρα ρίχνουμε το νεράκι μας. 680 γραμμάρια νερό. Και ανακατεύουμε σιγά σιγά τη ζύμη μας με μια σπάτουλα. Αρχικά την ανακατεύουμε με τη σπάτουλα και μόλις δούμε ότι το αλεύρι απορροφηθεί, δηλαδή μπει μέσα στη ζύμη, ξεκινάμε λίγο με τα χέρια, ελαφρά. Ωραία, τώρα σιγά σιγά το αλεύρι θα κολλάει στα χέρια, μη σας φανεί παράξενο, έτσι πρέπει. Πρέπει να κολλάει στο χέρι, δηλαδή μην βάλετε άλλο αλεύρι αν δείτε ότι κολλάει στα χέρια. Είναι ακριβώς η δόση, γιατί ούτως ή άλλως μόλις την επόμενη μέρα θα βγάλουμε τη ζύμη μας, θα βάλουμε και άλλο αλεύρι για να τη ζυμώσουμε, οπότε δεν θα χρειάζεται να βάλουμε και τώρα αλεύρι. Λοιπόν, εγώ θα βάλω γαντάκια για να μην κολλάνε τα χέρια έτσι. Δεν έπρεπε να έχεις βάλει πριν. Όχι. Α, ναι. Και τώρα μπορούμε να τα βάλουμε. Α, καλά. Λοιπόν, άμα έχετε γαντάκια μιας χρήσεως, είναι πολύ καλό αυτό για να σας βολεύει πιο πολύ και για να μην λερώνεστε. Βέβαια μπορείτε να τα βάλετε και πιο πριν, αλλά εντάξει, τώρα επειδή εγώ έριξα τα υλικά, δεν μπορούσα να τα βάλω. Έχουν πολύ ωραίο φόντο από πίσω, ναι.
Και αυτή η συνταγή θα σας λύσει τα χέρια, γιατί εκτός ότι θα βγάλει μεγάλη δόση από ψωμί, μπορείτε να, να κάνετε με αυτή τη συνταγή ένα μεγάλο καρβέλι, μπορείτε να κάνετε 2-3 μακρόστανα ψωμιά, μπορείτε να κάνετε μικρά ψωμάκια για σάντουιτς. Κάνετε γενικά ό,τι θέλετε, ό,τι σας αρέσει. Και πόσο περίπου λες να κοστίζει τώρα όλο αυτό? Κοιτάξτε, πόσο κάνει, βασικά πόσο κάνει το αλεύρι από έξω που το παίρνουμε? Κάνει τουλάχιστον ένα ευρώ, δεν θα κάνει? Ένα και κάτι. 75-80 λεπτά. Σκεφτείτε όμως ότι σας βγάζει ψωμί για πολύ περισσότερο καιρό από αν θα πάρετε εσείς ψωμί απ' έξω έτοιμο. Στην ουσία κάνεις τριπλάσια ποσότητα με 80 λεπτά. Ναι, και σου κρατάει και πιο πολύ. Μπορείς να το βάλεις και στην κατάψυξη και, όταν, και να το φάσουμε κάποια στιγμή άλλη. Ζυμί ή το ψωμί? Όχι, άμα βγει μεγάλο, πολύ το ψωμί, για να μην χαλάσει, βάζει και λίγο, βάζεις ένα μέρος του στην κατάψυξη και το βγάζεις κάποια στιγμή όταν το χρειάζεσαι. Το βάζεις στην κατάψυξη ή το βγάζεις έξω, μια και είναι μείον έξι τώρα? Τώρα ναι, σωστά. Μπορείς να το βγάλεις και έξω. Θα κρυώσει πιο αποτελεσματικά, θα παγώσει. Λοιπόν, όπως βλέπετε, αρχίζεις και ζυμώνεις λίγο, έτσι να δημιουργηθεί μια μικρή μπαλίτσα. Ναι. Πλέον, βασικά μπορώ να πω, μπορώ να βγάλω και, και τα γάντια. Εντάξει, τα κολλάει, αλλά όχι τόσο πολύ. Λοιπόν, έχει γίνει μια μπαλίτσα. Το ζυμώνουμε καλά, να απορροφηθεί το αλεύρι δηλαδή. Ωραία. Αυτό ήταν στην ουσία, δηλαδή βάζουμε όλα τα υλικά μέσα σε ένα βαθύ μπόλι, σε μια κατσαρόλα. Και ζυμώνουμε και το βάζουμε στο ψυγείο για 12 ώρες. Και την επόμενη μέρα βγάζουμε τη ζύμη μας, η οποία θα έχει φουσκώσει λίγο. Τη ζυμώνουμε, τη βάζουμε μέσα στη γάστρα και το ψήνουμε στο φούρνο. Τίποτα. Χωρίς, δηλαδή, δεν θέλει ταλαιπωρία ιδιαίτερη. Ωραία. Βγάζουμε τα γαντάκια μας. Κάνουμε λίγο και με τα χέρια, αν θέλουμε. Κολλάει, να ξέρετε, θα κολλάει λίγο στα χέρια. Πρέπει να κολλάει, το ξαναλέω, μην βάλετε άλλο αλεύρι. Η δοσολογία είναι συγκεκριμένη. Ωραία. Έτοιμο. Τώρα τι κάνουμε, το βάζουμε ψυγείο και το αφήνουμε για 12 ώρες. Και τα λέμε αύριο το πρωί που θα κάνουμε το μέρος δεύτερο της συνταγής μας. Γεια σας! Τι ωραίο που είναι το χιόνι, δηλαδή δεν υπάρχει, σήμερα το έστρωσε. Τόσο καιρό το έστρωνε παντού, εκτός από την Πηλαία. Σήμερα ξυπνήσαμε και είδαμε χιόνι επιτέλους, πολύ χιόνι. Και τι πιο ωραίο από το να πηγαίνουμε στο φούρνο με τέτοιο κρύο, να παίρνουμε ψωμί, να το φτιάξουμε μόνοι μας. Λοιπόν, σήμερα ξεκινήσαμε το μέρος το πρώτο χθες, που κάναμε όλη την προεργασία για το ψωμί. Περάσαμε 12 ώρες, ξημέρωσε, χιόνισε και συνεχίζουμε σήμερα να βγάλουμε το ψωμί από το ψυγείο, το οποίο ας το δείξουμε, έχει φουσκώσει πάρα πολύ λόγω της μαγιάς. Δείτε πόσο φούσκωσε το ψωμί μας. Επειδή βάλαμε δύο φακελάκια ξηρή μαγιά και το αφήσαμε 12 ώρες στο ψυγείο. Φούσκωσε πάρα πολύ όπως θα δείτε. Οπότε τώρα το βγάζουμε, το ζυμώνουμε και το βάζουμε φούρνο. Λοιπόν, παίρνουμε λοιπόν την κατσαρόλα, απλά επειδή θα κολλάει η ζύμη μας, καλύτερα μην την πιάσουμε με τα χέρια, αλευρώνουμε τον πάγκο μας και τη βγάζουμε σιγά σιγά με μια σπάτουλα. Γιατί αλλιώς. Τι να έχεις τώρα έξω με αυτό εδώ το κρύο, άσε καλύτερα να τα φτιάχνεις εδώ πέρα. Έμα. Κάνουμε και κάτι άλλο και στην κατσαρόλα, αλλά δεν θα το δείξουμε. Εγώ ξέρω ότι είναι όμως. Ναι. Είναι μαρμελάδα. Λοιπόν, δείτε, αυτό τώρα με το χέρι δεν μπορούσε να βγει, γιατί θα κολλούσαν τα χέρια μας και η ζύμη. Οπότε καλύτερα με μια σπάτουλα. Αν μπορείτε να το αφήσετε και πιο πολύ από 12 ώρες, εγώ ευτυχώς το κράτησα και παραπάνω από 12 ώρες για να. Ομογενοποιηθεί. Για να γίνει ακόμα καλύτερο, ναι. Λοιπόν. Το βάλαμε το αλεύρι μας. Είδατε πόσο κολλάει, αλλά τώρα με το αλεύρι που έχουμε βάλει στον πάγκο δεν θα κολλάει. Ωραία. Το βγάζουμε όλο. Τέλεια. Και αυτά τα λίγα. Ωραία. Και τώρα έτσι όπως είναι, αλευρώνουμε πάλι καλά τον πάγκο μας. Και εδώ. Και εδώ. Λοιπόν, παίρνουμε τη σπάτουλα από τη μια μεριά. Αρχικά, μέχρι να μην κολλάει. Και από την άλλη.
που έχουμε βάλει και αλεύρι στον πάγκο και το αναδιπλώνουμε. Τώρα δεν θα χρειαστώ άλλο τη σπάτουλα γιατί δεν κολλάει πλέον τόσο πολύ. Μπορώ να το χειριστώ δηλαδή με τα χέρια και το διπλώνουμε από κάθε μεριά. Δείτε, το διπλώσαμε, το γυρνάμε από εδώ, το ξαναδιπλώνουμε. Το γυρνάμε από εδώ, το ξαναδιπλώνουμε. Έτσι, πολύ καλά. Τώρα αυτό, άμα θέλετε, μπορείτε να το κόψετε με το μαχαίρι και να το κάνετε δύο ψωμάκια, δύο μεγάλα ψωμιά μακρόστενα, ένα μεγάλο στρόγγυλο καρβέλι, να μην το κόψετε καθόλου δηλαδή, ή και μικρά ατομικά ψωμάκια. Αυτά τα στρόγγυλα τα ψωμάκια που είναι για σάντουιτς, μπορούμε να κάνουμε πολλά. Επίσης, όποιος δεν θέλει να φάει σκέτο ψωμί, μπορεί να βάλει μέσα στη ζύμη έτσι όπως την έχω εγώ τώρα τυρί, να το κάνει τυρόψωμο, μπορεί να βάλει ελιές, μπορεί να βάλει ό,τι θέλει. Μερέντα. Ναι, μπορείς να βάλεις. Έχουμε εδώ έναν φαν της σοκολάτας. Εσύ δεν είσαι. Το ξέρω το λέει. Αυτά τα αγγελάκια δεν πρέπει να πάρουμε μαζί με τα χριστουγεννιάτικα στολίδια. Ναι, είναι τα μοναδικά που ξεχάσαμε να ανεβάσουμε τα αγγελάκια. Λοιπόν, όπως θα δείτε, το ζυμάρι μας είναι πλέον ελαστικό, μπορούμε να το χειριστούμε, το έχουμε ζυμώσει. Το ξαναδιπλώνουμε. Αυτό το κάνουμε για να κάνει και αυτά τα σκασίματα στο τέλος του ψωμί, να είναι ωραίο. Όπως είπαμε, προθερμαίνουμε το φούρνο από πολύ νωρίς το πρωί, στους 250 βαθμούς στη μέγιστη θερμοκρασία. Βάζουμε μια γάστρα με κλειστό καπάκι μέσα στο φούρνο, τη γάστρα μας. Περιμένουμε να κάψει καλά ο φούρνος. Και αφού κάψει καλά και έχουμε ζυμώσει το ψωμί μας. Να σε ρωτήσω κάτι, πόση ώρα δηλαδή περίπου πρέπει να είναι προθέρμανση? Πρέπει να κάψει καλά για να ψηθεί το ψωμί. Τώρα ώρα. Κάθε φούρνος διαφέρει. Θα βάλουμε το ψωμάκι μας μέσα για μισή ωρίτσα με κλειστό το καπάκι. Και μετά τη μισή ώρα θα ανοίξουμε τη γάστρα και θα τα αφήσουμε να πάρει χρώμα για ακόμα ένα τέταρτο. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ δεν κατάλαβα με την προθέρμανση πόση ώρα χρειάζεται. Χρειάζεται. Ο κάθε φούρνος είναι διαφορετικό. Α πούμε, να το αφήσουμε μισή ώρα και ακόμα και μία ώρα για να κάψει καλά. Μία ώρα να το έχουμε προθέρμανση. Βέβαια, γιατί θα βάλουμε ένα ζυμάρι μέσα το οποίο δεν θα είναι. Μάλιστα. Θα πρέπει να ψηθεί. Λοιπόν, το γυρνάμε την ανάποδη τώρα το ψωμάκι μας με τα σκασίματα προς τα κάτω. Αυτά τα αναδιπλώματα που κάναμε δηλαδή το γυρνάμε προς τα κάτω. Ναι. Ωραία. Εγώ δεν θέλω να το κόψω, θέλω να το έχω ολόκληρο καρβέλι, γι' αυτό και δεν το κόβω. Όποιος θέλει μπορεί να το κόψει στη μέση και να κάνει δύο ψωμάκια ξεχωριστά. Λοιπόν, δεν είναι πιο πρακτικό αυτό? Όχι, γιατί και το καρβέλι είναι πάρα πολύ μεγάλο και το κόβουμε στη μέση, το βάζουμε στην κατάψυξη. Γιατί θα αργήσει να γίνει όμως? Όχι. Λοιπόν, την ίδια ώρα παίζει. Βγάζουμε τη γάστρα μας από το φούρνο. Εν τω μεταξύ, εγώ σας δείχνω. Με προσοχή όμως, γιατί καίει. Μισό λεπτό λίγο. Ναι. Λοιπόν. Έχει κάψει καλά. Με προσοχή. Ωραία. Ανοίγουμε το καπάκι. Και προσθέτουμε επίσης με προσοχή το ψωμί μας. Να μην καούμε. Με τα σηκώματα προς τα πάνω, έτσι, με τα σκασίματα προς τα πάνω, έτσι. Α, ξέρω γιατί κάνεις πολύ ωραία προθέρμανση. Μιας και επειδή έχει πάρα πολύ κρύο, να μην ανάβουμε πετρέλαιο. Έτσι ακριβώς. Αυτό ήταν. Και, ναι. Τώρα, κλείνουμε το καπάκι. Το βάζουμε μέσα στο φούρνο στους 250 μέγιστη θερμοκρασία, δεν ξέρω ο δικός σας ο φούρνος, το τελευταίο που έχει το μάτι μας, στον αέρα, για μισή ωρίτσα με κλειστό καπάκι. Κλείνουμε το φούρνο και περιμένουμε μισή ωρίτσα. Μετά από μισή ωρίτσα τα ξαναλέμε. Λοιπόν, αφού περάσανε λοιπόν η μισή ώρα και τα 15 λεπτά που σας είπαμε ανοιχτό το καπάκι, είναι έτοιμο το ψωμάκι μας, έγινε καταπληκτικό όπως θα δείτε. Για εδώ, θα σου πω εγώ άμα είναι. Ακούστε μόνο πως κάνει, ακούστε. Δείτε. Είναι ξεροψημένο. Είναι αφράτο και ζεστό. Και κυρίως είναι από τα χεράκια τα δικά μας. Και τα δικά σας άμα το κάνετε. Για κόψε να δούμε πως είναι. Δεν συγκρίνεται, αυτό είναι ζεστό, δεν κάνει να κόψουμε ακόμα. Γιατί θα... δεν έχει γίνει ακόμα. Να, θα το κόψω ένα πολύ μικρό βέβαια. Περίμενε, να το δούμε μέσα πως είναι. Πρέπει να κρυώσει. Εντάξει τότε. Καλά, θα φάμε μετά με τη σούπα, ε. Mm.
Εγώ να μην φάω. Να κάνετε οπωσδήποτε αυτή τη συνταγή, είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ εύκολη. Στην ουσία δεν κάνετε τίποτα. Ανακατεύετε όλα τελικά, τα αφήνετε μέσα στο ψυγείο και την επόμενη μέρα τα ζυμώνετε και τα βάζετε στο φούρνο. Πόσα κιλά είναι, θες να το ζυγίσουμε? Για φέρε τη ζυγαριά. Για να δούμε. Σχεδόν 1,5 κιλό είναι. Ωρε φίλε, δες εδώ πως αχνίζει το άτιμο, ε. Πω. Για κάνε να ρίξει μια βούτα. Να δούμε. Είναι ζεστό βέβαια ακόμα. Εγώ θα φάω έτσι την ψυχα. Άρα εκεί και εκεί. Για βάλουμε. Λοιπόν, αυτή ήταν η συνταγή μας για σήμερα. Ελπίζω να την κάνετε και να σας αρέσει. Μην ξεχάσετε να μπείτε στο Facebook και να κάνετε like στη σελίδα μου Γιάμις. Και για subscribe εννοείται στο κανάλι. Και subscribe, ναι, και like στη σελίδα μου Γιάμις. Πολλά φιλάκια, γεια σας. Μιλάμε εδώ, συνδυάζεται σούπα με φοβερό ψωμί. Βάλετε λεμόνι.